Κοντά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕ, κ. Νίκος Κουτσούπης, όπως θα μας δει, θα μας δώσει την εικόνα σήμερα στον εργατικό θεμάτι που υπάρχουν σε εξέλιξη. Ναι. Και ιδιαίτερα αυτό της, του διαλόγου μεταξύ των δύο εταίρων, των κοινωνικών εταίρων. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μέσα από την λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, η κυβέρνηση Πασού κατάφερε να πιστέψει τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα απέναντι στους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, λέγοντας ότι μόνο αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο της κρίσης. Φαίνεται σήμερα καθαρά, μετά και από τις δηλώσεις του κ. Παπαδήμου, ότι αυτοί που τελικά θα πληρώσουν το μάρμαρο είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες και θα πληρώσουν το μάρμαρο των λανθασμένων πολιτικών που ακολουθήθηκαν και την ανέχεια και τη φτώχεια η οποία είναι απόρρια αυτής της πολιτικής που έχει ακολουθηθεί. Σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο, εμείς έχουμε δηλώσει ότι ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί ένα εργαλείο της δημοκρατίας. Είναι συνυφασμένο με τα δημοκρατικά πολιτέματα και σε όλους τους διαλόγους εμείς συμμετέχουμε ως παράταξη και δεν πρόκειται να πάμε πίσω. Όσοι λοιπόν θέλουν να κρύβονται στις σπηλιές, αρνούμενοι να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες δημοκρατικές, είναι δικαίωμά τους. Είναι όμως και δικό μας δικαίωμα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να διατηρήσουν οι εργαζόμενοι, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, τα κεκτημένα τους, και μιλώ για τη διατήρηση του 13ου, 14ου μισθού, αλλά και για το κατώτατο μισθό και ό,τι έχει σχέση με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες των στελεχών του ΠΑΜΕ που με βίαιο τρόπο άρπαξαν, έκλεψαν, θα λέγαμε, έγγραφα τα οποία είχαν μπροστά τους κοινωνικοί εταίροι, και για το συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο επικαλούνται, θέλω να πω ότι δεν ανακαλύψαμε ξαφνικά την πυρίτιδα. Ήταν γνωστές αυτές οι θέσεις, οι οποίες είναι θέσεις του ΣΕΤΕ, του Σύνδεσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και νομίζω ότι δεν κάνει καμία αίσθηση κανέναν αυτά που καταγγέλνουν οι συνάδελφοι του ΠΑΜΕ. Άλλωστε, ο ΣΕΤΕ δεν συμμετείχε στην εν λόγω διαπραγμάτευση. Απομένει να μας πούν πού βρήκαν το έγγραφο. Εάν λοιπόν τα έγγραφα αυτά, τα οποία έχει διοχετεύσει ο ΣΕΤΕ σε όλη την ελληνική κοινωνία και κυρίως προς τον πληθυντικό και την κυβέρνηση, αποτελούν στοιχεία τα οποία το ΠΑΜΕ συλλέγει, σημαίνει ότι το ΠΑΜΕ διαλέγεται με το ΣΕΤΕ? Σε ό,τι μας αφορά ως παράταξη, ό,τι είχαμε να πούμε για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και για τον διάλογο, το έχουμε δηλώσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ και στα όργανα της ΓΕΣΕΕ, αλλά και το έχουμε κάνει γνωστό σε όλη την ελληνική κοινωνία και στους εργαζόμενους. Είμαστε μόνο στην διαδικασία, μένουμε μάλλον μόνο στην διαδικασία συζήτησης για το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι πραγματικά το υψηλότερο στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 χώρες. Είμαστε δεύτεροι σε εισφορές. Να σας πω μόνο ότι οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου φτάνουν το 49,5% του κόστους μισθοδοσίας. Άρα και λοιπόν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα του μη μισθολογικού κόστους με όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα διασφαλίζουν αφενός το έλλειμμα το οποίο θα προκύψει από τα ασφαλιστικά ταμεία, δεύτερον θα διασφαλίζουν την ισόποση, το ισόποσο μοίρασμα αυτής της μείωσης για εργοδότες και εργαζόμενους, και τρίτον θα πρέπει να γίνει για τους εργοδότες οι οποίοι διατηρούν τις κλαδικές συμβάσεις και σέβονται την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Πόσο αισιόδοξοι είστε ότι το αποτέλεσμα θα είναι σχετικά καλό? Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μικρές εργοδοτικές οργανώσεις ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με τις θέσεις της ΓΕΣΕ. Σε ό,τι αφορά τους μεγάλους επιχειρηματίες, δηλαδή τον ΣΕΦ ή αν θέλετε τον ΣΕΤΕ, εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάσταση απόξεων. Παρ' όλα αυτά θα το παλέψουμε και αν δεν καταλήξουμε, δεν έγινε και τίποτα. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει αίσια κατάληξη στο διάλογο και στη διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να μην δώσουμε το δικαίωμα στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου να προχωρήσει σε πράξη μοδητικού περιεχομένου. Ευχαριστώ πολύ.